της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Προχωράει ο Δήμος Πατρέων στην εξομάλυνση των κλήσεων σε δύο σημεία της Χανακάρη, όπου διανοίγεται ο δρόμος. Η εργολαβία έχει ανατεθεί και η κλίση στα δύο επίμαχα σημεία δεν θα ξεπερνάει το 6%. Η κλίση στο τμήμα της Χανακάρη από Νόρμαν μέχρι Καραόλου είναι σήμερα 12%, ενώ στο δεύτερο τμήμα της οδού, ο ύψος της Γκότση, περίπου 9 έως 10. Είναι φανερό πως θα πρέπει να γίνουν τα έργα ώστε να μειωθεί η υψομετρική διαφορά που εμφανίζουν τα δύο αυτά τμήματα και τα υπόλοιπα τμήματα της Χανακάρη για να γίνουν απαραίτητες μελέτες και εργασίες, ώστε ο υποκατασκευή δρόμος να μην παρουσιάζει μεγάλες ανοφέρειες και κατοφέρειες. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Max FM, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παύλος Τάμος δήλωσε με βεβαιότητα πως το έργο θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες. Μάλιστα, τα πεζοδρόμια της περιοχής θα μένουν όπως έχουν, οπότε και θα είναι υπερυψωμένα σε σχέση με το οδόστρωμα, άρα θα τοποθετηθούν κάγκελα. Ο κύριος Τάμος εκτιμά πως με την κλίση κατά 6% δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα σε λεωφορεία ή άλλα βαρέα οχήματα, τα οποία θα χρησιμοποιούν την οδό για την έξοδο από την πόλη. Όσον αφορά για το πότε θα γίνει η αντιδρόμηση, η απάντηση του κυρίου Στάμου είναι σαφής. Μέχρι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2018 η ζωή μας στην πόλη θα αλλάξει. Πιστεύω μέσα στο επόμενο τρίμηνο, δεν έχει και μεγάλες προθεσμίες, μέχρι τέλειο Οκτώβριο έχει νομίζω το έργο. Αρχές του χρόνου το βλέπω να υλοποιείται. Μάλιστα. Κάποια στιγμή. Αρχές του χρόνου. Άρα δηλαδή αρχές του χρόνου θα έχουμε Χανακάρη έξοδο και Κορίνθου είσοδο. Ό,τι προβλέπουν οι νόμοι και οι γραφές. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.